Αυτό, γεια δηλαδή, σα, κυρία δηλαδή. Κασιμάτη, Καλημέρα σα. Καλημέρα. Είμαι Κασιμάτη, βουλευτής βουλευτή τη Γεια σα, καλημέρα. Τι γίνεται όλα πόσο, καλά. πόσο υποκριτικά ακούγονται όλα αυτά εκ μέρου τη κυβέρνηση. Ε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Αλλά ε, η πραγματικότητα είναι ότι βοηθάτε πολύ. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κρύβεται πίσω από τα προβλήματα τη αντιπολίτευση ε. ε. για, για να κάνει ότι δεν βλέπει τα μεγάλα κοινωνικά ρεύματα ε, που δημιουργούνται. Έχουμε, έτσι. Ναι, είναι ένα, είναι ένα κομμάτι. Αλλά επειδή στην πολιτική δεν βρισκόμαστε μόνο για να μιλάμε για τον εαυτό μα και για τα κόμματά μα. Ναι, ε, ε, εδώ, 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 εδώ υπάρχει μια κοινωνία η οποία βοηθά ναι. και με του αγρότε και με του φοιτητέ και με του πανεπιστημιακού και με την ακρίβεια και με τα τέμπη και με το κράτο δικαίου και με όλα. Ε, και η κυβέρνηση το. Εντάξει, είναι και λίγο αστείο. Συζήτησε Αλλά ό, όχι δηλαδή, Αλλά όχι ότι η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει. Και επειδή η κοινωνία είναι δίκαιη. Ε. Εγώ το πιστεύω αυτό και σοφή. Θα αποδώσει αυτά που πρέπει ε, στον καθένα. Άρα και, και βέβαια... μέχρι τώρα δίκαια έχει κινηθεί η κοινωνία. Δηλαδή σα λέει ότι δεν με εκφράζετε, γι' αυτό έχετε και αυτά τα ποσοστά. Ε, είναι δεδομένο για εμένα. Το έχω πει mm. και στο. Πρόσφατο παρελθόν, αλλά και, και, και νωρίτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή απέφυγε να θέσει τον δάκτυλο από τον τύπο των Ήλων, ε, απέφυγε να μιλήσει για τα περιεχόμενα τη πολιτική που απογοήτευσαν την ελληνική κοινωνία, ε, είχε μπει σε ένα δρόμο κυβερνητισμού, το οποίο αυτό η κοινωνία το κατάλαβε και, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό ε, εν τέλει δεν μας έδωσε και την ε, εντολή, παρόλο που ε, ε, είναι αποδεδειγμένο και στη διάρκεια των ετών, σε όλη αυτή την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα κοινωνικά δικαιώματα τα έχει περασπιστεί η Δημοκρατική Παράταξη, τα έχει υπερασπιστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Εσεί τώρα, κυρία Κασιμάτη, είστε με τον νυν πρόεδρο ή με τον αντίπαλο. Ε, ποιος Ποιο είναι ο αντίπαλο. Ο κύριο Τσίπρας λένε πολλοί. Ότι το ντέρμπι είναι με Τσίπρας Κασελάκη. Λοιπόν, εγώ... Εδώ γε... είναι, τώρα, α, είναι, έτσι καταρχήν. Εγώ, Έχω, δηλαδή, εγώ, τα εγώ, σε ένα εγώ... γενικά, σαν διαδρομή και σαν πολιτεία, δεν τάσσομαι με πρόσωπα. Ναι. Ε, ε, και, και, και απο το Πασόκ και απο το Πασόκ αποχώρησα λόγω πολιτικών α, διαφωνιών και λόγω πολιτικών ζητημάτων και ε, Καλό και το κόμμα μου να επιστρέψει στη συζήτηση επί των περιεχομένων τη πολιτική. Το περιεχόμενο το υπηρετεί πρόσωπο όμω. Το ένα πρόσωπο είναι ο κ. Κασελάκη που θα, στε, θα κατεβάσει μια πλατφόρμα θέσεων, όπω είπε, κοστολογημένα που τον άκουσα χθε, και να προχωρήσει το κόμμα παρακάτω. Και το άλλο πρόσωπο ή τα άλλα πρόσωπα θα είναι κα, κάποια βουλευτή, κάποιο βουλευτή. Δεν το ξέρω πώ θα γίνει. Εσείς το, ε, το... Ο το... κ. Κασελάκη είναι ο εκλεγμένο πρόεδρο ε, πολύ πρόσφατα. Έχει πολύ νοπή εντολή από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, προερχόμενη από τη Δημοκρατική Παράταξη, σέβομαι τη Δημοκρατία πάρα πολύ. Ε, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώθηκε γιατί ε, δεν είχε την επικοινωνία αυτή που έπρεπε με τη βάση και δεν αντιστοιχήθηκε ποτέ με τη βάση του. Γι' αυτό το λόγο, στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, δεν έγινε ένα μεγάλο κόμμα. Δεν είχε παρουσία στα πανεπιστήμια, δεν είχε παρουσία στην αυτοδιοίκηση, δεν, δεν είχε παρουσία στο συνδικαλισμό. Και γι' αυτό ευθύνονται πολλοί προπάρξαντε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, άρα ήταν προητός. άκυρη και άτομη άρα, η παρέμβαση Τσίπρα. Άρα, 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 ε, εγώ έχω να, θέλω να ε, επαναβεβαιώσω το σεβασμό μου στα μέλη, τα μέλη τα οποία εκφράστηκαν με τρόπο ηχηρό το Σεπτέμβριο του 2023, ε, τα οποία απέρριψαν όλες τις άλλες εκφράσεις της γραφειοκρατίας και εξέλεξαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προερχόταν από τον, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένας άνθρωπος από την κοινωνία. Ε, και προφανώ επαναβεβαιώνω τα μέλη και, τον, ε, και, το, και την επιλογή που έκαναν. Καθαρή θεατρία. Πάντω η αλήθεια είναι ότι, όπω όλε φορέ έχουμε συνομιλήσει, η γραμμή σα είναι ευθεία, χωρί ε... κατηγορηματική. Ο κύριο Τσίπρα δεν πανά. είναι θέμα κατηγορηματικότητα. Είναι αυτό που λέτε, κύριε Κούτρα, ότι πρέπει στην πολιτική να υπηρετούμε κάποιε αρχέ και να μην υπηρετούμε τι φιλοδοξίε μα, τι ατομικέ. Ο κύριο Τσίπρα τι είπε στον κύριο Κασελάκη, να φύγει. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα να το διευκρινίσει. Ε, ο κύριο Τσίπρα έκανε μία παρέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο ιστορικό ηγέτη του, του, Μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ο ιδρυτής, αν θέλετε, του Μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και έκρινε να παρέμβει όπω παρενέβη. Για να ολοκληρώσουμε, πριν πάτε και στο συνέδριο, δηλαδή. Ε, βλέπετε πίσω από αυτή την επιστολή του κύριου Τσίπρα διάθεσή του να επανέλθει στα πράγματα. Δεν το γνωρίζω. Πάντω ο ίδιο δηλώνει πω όχι. Λέστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καγκελάριο. Θα τα λέμε. Και Τώρα καταλαβαίνετε ευχαριστώ. σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει γίνει ναι. έχει κάνει και ένα καλό επικοινωνιακό στη ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Προφανώ, διότι είναι πρώτο θέμα στην επικοινωνία. Ασχολήσαμε το πρώτο. Δεν το ΣΥΡΙΖΑ. Ας... Πρώτο θέμα στην επικοινωνία. Εγώ και... θα ήθελα πάντω να ε, ασχολούμαστε για τα ζητήματα τη πολιτική περισσότερο παρά με την εσωκομματική περιδίνηση. Δεν σα κατηγόρησα. Όχι προ Θεού, λέω. Δεν κατηγόρησα εσά. Ασχολούμαστε με τα ζητήματα Μιλάω για το πώ βλέπω τα πράγματα γιατί ακριβώ αυτή η περιδίνηση καθόλου δεν εξυπηρετεί το το. Το ΣΥΡΙΖΑ και το μόνο που, που απηχεί είναι τις αγωνίες στελεχών όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κασελάκη, εχθέ. τα μεγάλα εγώ ε, που δεν υποχωρούν μπροστά στο εμείς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κασιμάτη να είστε και καλά.